κυρία Βουλευτή. Εγώ προσπαθήσω να ακούσω λίγο ένα ρητορικό στίγμα όσον αφορά τις ζημιές, τις επιπτώσεις μόνο από τις ζημιές του παλιού που δημιούργησε τώρα στις 26 Ιουνίου και στις 8 Ιουνίου. Το εστιάζω σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι αποζημιώσεις των παραγωγών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα και στο 100% όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός του ζημιωθέντος προϊόντος, για να μπορέσει ο παραγωγός τουλάχιστον γιατί είναι οι καλλιεργητές έχουν πάρα πολλά έξοδα πριν, δημιουργούν πάρα πολλά έξοδα πριν ξεκινήσει η σεζόν. Δηλαδή τώρα εμείς θα πρέπει σε αυτά τα δέντρα τα οποία δεν έχουν καθόλου δάκινα, γιατί ο ζημιά είναι σχεδόν καθολική, λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε από τώρα για την επόμενη χρονιά. Για να επενδύσεις τώρα θα έχεις κεφάλαιο και κεφάλαιο κοντά. Άρα θα πρέπει να γίνει άμεσα η αποζημίωση και στο 100% όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι η συνεταιριστική οργάνωση. Είναι η αρχή που φέρνει το ρητικό τομέα στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου. Γιατί πολλοί συνεταιριστικοί οργανώσει προοπτική στον αγροτικό τομέα δεν πρέπει. Δεν υπάρχει. Θα πρέπει να στηριχτούν. Οι συνεταιριστικέ οργανώσει στηρίζονται στι κρατήσει που κάνουν από το προϊόν που περνάει μέσα από τι οργανώσει, δηλαδή από του παραγωγού. Φέτος από τη στιγμή που δεν θα περάσει προϊόν, δεν θα έχουν κρατήσει. Τα ανελαστικά όμως έξω τρέχουν. Από πού? Ένα είναι αυτό, ένα δεύτερο. Έχουμε σε εξέλιξη πάρα πολλά προγράμματα. Γιατί αν είσαι στάσιμος, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η αγορά θα σε τυποκεντρήσει και θα σε πετάξει το εμπόριο. Πρέπει να κινείσαι ταχύτατα και μπροστά για να μπορέσει να είσαι στην αγορά. Αν δεν έχουμε κάποια ενίσχυση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα, τρόποι υπάρχουν πολλοί. Ήδη η επαγγελματική πρέπει να έχει κοινοποιήσει, γιατί μίλησα με τον πρόεδρο του ΕΕΠΟΚΟ, πρέπει να έχει κοινοποιήσει τα αιτήματά μας, τις προτάσεις μας, προς τους βουλευτές, τους αρμόδιους υπουργούς, τον Περιφερειάρχη και τον Πρωθυπουργό. Έχουμε δώσει πολλά υπομείνματα με τις προτάσεις μας. Πιστεύω ότι είναι προτάσεις ουσίας. Δεν ζητάμε πολλά. Στην ουσία επικεντρωνόμαστε στα δύο αυτά ζητήματα, αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που μας απασχολούν. Εάν καταφέρουμε και λύσουμε αυτά, θα προχωρήσουμε και θα περιμένουμε και την επόμενη χρονιά για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Και ένα άλλο που ήθελα να πω εντός εισαγωγικών είναι ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορούν να είναι στην ίδια ζυγαριά με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Γιατί εμείς λειτουργούν σε συνεταιριστική βάση, σε λαϊκή βάση. Ό,τι κερδίζουμε το μοιράζουμε στους παραγωγούς. Δεν κρατάει ο συνεταιρισμός κάποιο αποθηματικό να έχει κάποιο ταμείο. Έτσι λειτουργούν όλοι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα.